Για χρόνια πίστευα πως ξέπεσα στη ζωγραφική ναυαγός. Δεν μπορούσα να εμπιστευτώ το χάρισμα χωρίς μικρόβουλες και παλίνδρομες δεδαλώδεις αντιρρήσεις. Εν τέλει, η ζωγραφική υπήρξε για μένα οδός αυτογνωσίας. Γεννήθηκα στο Αγρίνιο και εκεί μεγάλωσα. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα με ανθρώπους, μέσα σε σπίτια ή έξω, στην Ήπεθρο. Θυμάμαι το χαμόγελό τους και ένα βάρος που πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι ήταν συσσωρευμένος κόπος και δυσκολίες. Έμπα ψυχή, έβγα ψυχή. Η πόλη και ο κόσμος άλλαζαν γρήγορα. Ντόπιοι, ορφανά τσελιγκάδων και κτηματιών τα αδέρφια του πατέρα μου, που είχαν πια χάσει τα πολλά σε θανάτους, εξορίες και κατατρεγμούς μετά τον εμφύλιο. Καπνεργάτες το σώι της μητέρας μου, πρόσφυγες από το Ερέγκιοι. Οφρίνιον το ελληνικό του όνομα, παρά την Όφριν του λόφου της αρχαίας Τρίας. Μεγάλωνα με μια μικρότερη αδερφή. Ο παππούς και η γιαγιά, πολύτεκνοι στο συνοικισμό των προσφύγων, μας έλεγαν ιστορίες της Ανατολής από τη Μικρασία. Ο πατέρας μου, ο Θωμάς Μποκόρος, αντί για παραμύθια μου απήγγειλε όμοιρο από στήθους. Μεταξίδευε στη μυθολογία και την ιστορία της σκέψης και του πολιτισμού των ανθρώπων. Να πάμε μπροστά και να μην ξεχνάμε πού θα κρατάμε, έλεγε. Με ξεκούμποντο του πουκάμισο των άτακτων της πληγωμένης αριστεράς, μου αποκάλυπτε κρυμμένα και εγκαταλελειμμένα ξέφωτα βαθιάς ιστορίας και με οδηγούσε ακούραστος παντού όπου μπορούσε να αναστήσει ένα βαθύτερο νόημα στην αγάπη των ανθρώπων για τον τόπο τους. Ο αδελφός του, δάσκαλος και αυτός και η γυναίκα του, με μάθανε γράμματα, μου δείχνε να ζωγραφίζω, με σπούδασε στη νομική. Διάβασμα ήταν η πρώτη του κουβέντα, με το που με έβλεπε. Η μητέρα μου ήθελε να δουλεύω σκληρά και να επιμένω για το ανέφικτο. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω μόνο, έλεγε. Μπας και σμπρώξουμε λίγο με την επιθυμία τα όρια της ηλικής μας ζωής που ήταν στενά και στριμώχωρα. Καθένας με τον τρόπο του πίστευαν ότι το ζητούμενο είναι η αρετή, όχι το κέρδος. Τα καλοκαίρια καλλιεργούσαμε τα κτήματα. Όταν ήμουνα μόνος, ονειρευόμουνα. Πριν καλά-καλά ξεκινήσω και σπουδές ζωγραφικής, άρχισαν να φεύγουν όλοι, εκτός από τη μητέρα μου. Έμεινε ζωντανό το πρότυπο της επιμονής και η μνήμη αναζήτησης της αρετής. Σε τέτοιο κλίμα είναι ενταγμένες οι εικόνες που αναγνωρίζω σαν παιδικές. Υπήρχε βέβαια και ζόφος, μέσα μου και γύρω. Χάος με χίλια πρόσωπα, ένας κακός σωρός. Αλλά είπα, τίποτα από τα κακά δεν φέρνω μπρος μου. Κρατώ μόνο το φως και ασύεται ακόμα το σκοτάδι ανάστατο. Το πατρικό σπίτι που μεγάλωσα τα 19 χρόνια που έμενα στο Αγρίνιο, δίπατο χτισμένο στα 1910, είχε πίσω μια αυλή και πιο πίσω ένα ισόγειο μονόχωρο κτίσμα. Εκεί πολύ παλιά, πριν γεννηθώ, ήταν η στάβλη. Εκεί ο πατέρας μου έστεισε αργότερα ένα μικρό υφαντουργείο και εκεί γνώρισε τη μητέρα μου, προσφυγοπούλα, που δούλευε η φάντρα. Όταν γεννήθηκα, ήταν εκεί βαφία και πλυντήρια. Υπήρχαν όμως ακόμη, παραπεταμένα πια, άχρηστα κουβαρέτα του υφαντουργείου με τις κλωστές και τα νήματα πολύχρωμα και λαμπερά ακόμα πάνω τους. Έπαιζα με αυτά και ονειρευόμουνα, τέριαζα αρμονίες ξετυλίγοντάς τα. Χανόμουν στα χρωματολόγια του βαφίου, κάποια μυθικά για μένα τότε πολύπτυχα, με άπειρα δείγματα χρωματισμένων κλωστών. Άνοιγα κρυφά τα τσίγκινα κουτιά με τις χρωστικές σκόνες και ανάστηνα τις βαριές μεταλλικές τους μυρουδιές να ιδιώ τα μυστικά τους χρώματα. Ρωτούσα και τα μάθαινα όλα, καθένα με το όνομά του. Και όσο δεν είχαν όνομα, τα λέγαμε με τα ονόματα καρπών και λουλουδιών και αγαθών του κόσμου. Σχεδόν κάθε μέρα η αυλή έξω από το πλυντήριο ήταν γεμάτη κρεμασμένα άσπρα σεντόνια και πετσέτες να στεγνώνουν. Και τα βράδια, όταν έμπαινα στο σπίτι μετά το παιχνίδι στους δρόμους, μύριζε στον ατμό το πράσινο σαπούνι από τα φρεσκοσιδερωμένα ασπρόρουχα που δίπλωνε η μητέρα. Σε αυτήν χρωστάω την προσήλωση και την άκρα επιμέλεια, τη δεξιότητα και την υπομονή. Θυμάμαι τις ανθισμένες χλωρασιές στα χωράφια, το αρμάθιασμα του καπνού κατά από τα δέντρα, τα νερά, τα πηγάδια, το ρέμα, το πέτρινο σπίτι στην πόλη, το μαντεμένο μπαλκόνι, το δρόμο, την πίσω αυλή. Ασπρόρουχα, φρεσκοπλημένα, καθαρά, ζεστά, σιδερωμένα το Σάββατο. Όλοι μαζί στο τραπέζι, μαγειρέματα και γλυκά στην κουζίνα, φρέσκο ψωμί να μοσκοβολάει και καμένα χαμόκλαδα να καπνίζουν. Είναι αυτά που ακόμα ζωγραφίζω, με ό,τι νόημα και αν τους αποδίδω τώρα πια. Όλα έμοιαζαν έτοιμα από τότε. Από παιδί τα κουβαλάω. Νύχτα θυμάμαι φεύγαμε πριν ξημερώσει πεζή από την οδό Μεγάλης Χώρας για το ψιλογέφυρο. Χωματόδρομος. Ηλεκτρισμός δεν έφτανε στα καπνοχώραφα. Δέντρα ύψωναν τεράστιες και προσδιόριστες τις σκοτεινές σκιές τους στον ξάστερο καλοκαιρινό ουρανό, τριγυρισμένα νυχτερινούς ήχους, θροίσματα πουλιών ή μικρών ζώων στις φυλλωσιές και στα χορτάρια. Βατράχια και καλαμιές έτριζαν στο ρέμα και αναβοσβήναν φωτεινές πυγολαμπίδες. Τριζόνια, κουκουβάγιες, νυχτερίδες, γκιόνιδες και άλλα αδιάγνωστα ανάμεσα στα βήματα και στα σκοντάβματά μας.
σκυλιά που αγριεύονταν και μακρινά κοκόρια. Κάποιες φορές μας έκλειναν το δρόμο αργοκίνητα ζώα, αμολυτά που έστρεναν τα σκοινιά τους βόσκοντας το σκοτάδι. Στα παρακείμενα χωράφια, πίσω από καπνόπανα και σβεστομένους τοίχους, χάνονταν και θεριεύανε σκιές από λάμπες θυέλης, ήρωες, μυθικοί. Σούρσιμο ποδιών και ψεκαστήρες χάλκινοι να πλώνουν σύννεφα δροσιάς στα ξεραμένα φύλλα του καπνού που κροτάλιζαν στο γύρισμα ή το βαντάκιασμα στις λιάστρες. Οι μοσχοβολιές του κάμπου ανάστεναν τα νισταγμένα κορμιά. Αρετή τους η εργασία και η ευθύνη. Στα μισά της διαδρομής, πριν διασχίσουμε την εθνική άσφαλτο, δεξιά μας, ένα σβεστομένο εικόνισμα. Ανάβαμε καμιά φορά το σβησμένο καντήλι. Άστραφτη η αψάδα του σπίρτου στο σκοτάδι, κι ύστερα γλίστραγε μαλακά στο λάδι φλόγα και έμενε ένα φέγγος γλυκό στο πουθενά της νύχτας. Από 19 χρονών που εγκατέλειψε το Αγρίνιο, όλα αυτά αναλήφθηκαν σαν μυθικό παρελθόν. Μετά τις σπουδές μου στη νομική και το αδιέξοδο της ερχόμενης μεταπολίτευσης, η κυριαρχία της κοινής λογικής και της κοινωνικής κριτικής εξέπεσε σε εξυγχρονισμό και ασημαντότητα. Το γενικότερο κλίμα της αυτοπραγμάτωσης εδώ και τώρα, που απαιτούσαν οι καιροί και ο καιρός μου, το περιβάλλον δηλαδή και η ηλικία μου, με απόθυσαν από την ανοιχτή πολιτική και αποσύρθηκα στα ημίφωτα της τέχνης και της φιλοσοφίας. Δεν φαινόταν, τουλάχιστον εγώ δεν το έβλεπα τότε, το πραγματικό πρόσωπο του καιρού, η εκτροπή στην απόρριψη και το μηδενισμό, η οικουμενική ενημέρωση και η επέλαση του καταπιεστικά καταναλωτικού καπιταλισμού. Η μεταμφίεση του ολοκληρωτισμού σε δημοκρατία. Δεν καταλάβαινα την ουσία του κόσμου. Ενημερωνόμουν επηγόντως για όλες τις εξελίξεις, την πρόοδο, τα σύγχρονα ρεύματα. Με έπαιρνα συνέστητα το ποτάμι και εγώ νόμιζα ότι το κοιτώ από την όχθη. Ζητούσα να καταλάβω το νόημα των καιρών, λες και ο καιρός μπορεί να είναι καινοτόμος. Τότε ήταν που έχασα και τον πατέρα μου, ο οποίος μου είχε ήδη ανοίξει πολύτιμους δρόμους στη σκέψη και στη διερώτηση του όντως-όντως. Πορεύτηκα πια στα ξέφωτα και στις κακοτοπιές δίχως τη βοήθειά του. Έτσι νόμιζα μέχρι πολύ πρόσφατα, οπότε κατάλαβα το εύρος της προστασίας και της βοήθειας που μου εξασφάλιζε η ανελιπή συνείδηση της απουσίας του και τα κλαδάκια μνήμης που μου στέλνε η έγνοια του για να θαρπάξω όταν κρεμόμουν στο κενό να κρατηθώ. Ήρθε καιρός να μιλήσω για τις οφειλές μου. Σε ποιους και σε τι δηλαδή χρωστάω αυτό που εν τέλει αντιλαμβάνομαι σαν ζωγραφική και ας μην μπορώ να τις εξοφλήσω με λόγια. Στον πατέρα μου, για την επιμονή του στο μέτρο που η κλασική τέχνη της αρχαίας Ελλάδας ανέδειξε ως οικουμενική αξία τελειότητας και πρότυπο αρετής. Για την πίστη στον άνθρωπο, όχι ως κατακτητή του κόσμου, αλλά ως ποιητή, δημιουργό πολιτισμού που εξανθρωπίζει τις κοινωνίες και δίνει υψηλότερο νόημα στην αγάπη μας για τη ζωή. Μου μιλούσε για την ακαταπώνητη άμυλα των αρχαίων δημιουργών να παραστήσουν το ανέφικτο, το καλό καγαθόν. Μου έδειχνε με κάθε ευκαιρία, σε κάθε μικρό μνημείο που υπήρχε κοντά μας, τη βαθιά ιστορία του ύψους που αναζήτησε ο άνθρωπος στην τέχνη του. Μου απήγγειλε όμηρο περπατώντας στα αφύλακτα ερείπια της Πλευρώνας και της Καλυδόνας. Μου έδειχνε εκεί το εύρος της θέας και του ελέγχου από τα αρχαία τείχη, τα υδραγωγεία που εξασφάλιζαν το νερό, τη διάταξη της αρχαίας πόλης και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Μου διηγιόταν ιστορίες του Θουκυδίδη, κοιτάζοντας από τον ναό του Στράτη Ουδία τα κυκλόπια τείχη στο πέρασμα του Αχελώου. Μου μιλούσε για την κοινωνική ανάγκη που κατέκλυζε τις αρχαίες τραγωδίες, ενώ ψάχναμε το θέατρο και τον αιώριο των Ινιαδών, χαμένα κάτω από βελανιδιές ανάμεσα σε αγκάθια και γουρούνια. Άκουσα από τα χείλη του στο θέρμο, το κοινό των ετολών, τον προφητικό λόγο που εκφώνησε εκεί 22 αιώνες πριν ο Αγέλαος για την ανάγκη ενότητας των Ελλήνων απέναντι στα εξεσπερία νέφη. Μου μιλούσε για τις οπτικές διορθώσεις, για την καλή αλλίωση, για την ενδόξη παράσταση του ανθρώπου και του κόσμου. Για τη συνέχεια του πολιτισμού και των τόπων λατρείας, όταν διέκρινε τυχοποιία των Βυζαντινών, μέλη αρχαιότερων παγανιστικών μνημείων. Ένα απόγευμα είχαμε τελειώσει νωρίς τη δουλειά στα καπνοχόραφα και με πήρε μαζί του μια βόλτα λίγο πιο κάτω από τα κτήματά μας σε μια μικρή βασιλική, χωμένη πίσω από βαθμολογίες και κυπαρίσια, την Παναγία της Μεγάλης Χώρας. Θυμάμαι την πρώτη έκπληξη μπροστά στις ασβεστομένες αρχαίες τοιχογραφίες που μου αποκάλυψε πίσω από το ξύλινο τέμπλο της. Μια άλλη φορά, στο μοναστήρι της Μυρτιάς, τον άκουγα να μου εξηγεί χαμηλόφωνα τη βυζαντινή εικονογραφία μπροστά στις τοιχογραφίες του ξένου διγενή και του Φράγκου Καταλάνου. Και μετά, έξω, στο πεζούλι, μέχρι να βραδιάσει, με τον απόϊχο του Εσπερινού, μου έλεγε για την ανατατική και απελευθερωτική από τη βιωτική μέρημνα αξία της υμνογραφίας και της ψαλτικής. Μ' ανέβασε στα βουνά του Κατσαντώνη και του Καραϊσκάκη και μου έδειξε πού ζήσανε κλαρίτες όσοι αρνηθήκαν την υποταγή. Μου είπε για τα διαβάσματα της εξορίας. Με έμαθε να νιώθω τον καιρό, να καλλιεργώ τη γη, να αναγνωρίζω και να φροντίζω δέντρα και φυτά. Και να έχω το νου μου, έλεγε, στο φως. Να μην το χάνω από τα μάτια μου,
αλλά να κρατάω μια απόσταση από αυτό, μη με τυφλώσει και καώ. Στον αδερφό του πατέρα μου, Κωνσταντίνο Μποκόρο, δάσκαλο, που μου έδειχνε από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια με υπομονή και χαμόγελο πώς να ζωγραφίζω, και στη γυναίκα του δασκάλα Γεωργία Παπαγεωργίου, που αναγνώρισαν έγκαιρα το χάρισμα και επιμιλήθηκαν με αφοσίωση τις πρώτες μου ζωγραφιές. Ο θείος ο δάσκαλος, έτσι τον λέγαμε, σκάρωνε και διηγόταν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τις διδακτικές του ιστορίες. Με πήγαινε στα βιβλιοχαρτοπολία της πόλης και μου έπαιρνε χρώματα, μολύβια και χαρτιά. Μαγευόμουν εκεί μέσα από όλα αυτά τα υλικά. Θυμάμαι ακόμη τη μυρουδιά του κέδρινου ξύλου στις κασετίνες και στα χρωματιστά μολύβια. Ή τη χαρά όταν μου χάρισε τους πρώτους γυάλινους μαρκαδόρους με τη λοξά κομμένη ορθογώνια μύτη και με μάθανε να καλλιγραφώ. Μύριζαν κάτι δυνατό σαν ενόπνευμα και είχα αγωνία γιατί δεν έσβηναν και δεν μπορούσα να διορθώνω τα λάθη. Άκρα προσήλωση λοιπόν στην ακρίβεια. Η θεία, η δασκάλα μου, αυστηρή και απαιτητική, επιτηρούσε και διόρθωνε τις ζωγραφιές. Πέρασα πολλά διαλύματα χωρίς παιχνίδι στο προάβλιο, γιατί με κράταγε μέσα στην αίθουσα του σχολείου να ζωγραφίσω στον πίνακα με λευκές ή χρωματιστές κυμολίες το θέμα από το μάθημα της επόμενης ώρας. Στους αγιογράφους του Αγρινίου και κυρίως στο Λευτέρη Χατζάρα, που μου υπέδειξε τρόπους και τεχνικές των παλαιών μαστόρων. Στο ζωγράφο Κώστα Παπαντονίου, που σε καιρούς αδιέξοδους μετά τις σπουδές στη νομική, με περιέβαλε με την αγάπη και την εμπιστοσύνη του, ώστε να αρχίσω να λογαριάζω τον εαυτό μου ζωγράφο. Στον γλύπτη Θήμιο Πανουριά, που με ρίμνησε να δώσω εξετάσεις στη Σχολή των Καλών Τεχνών, και έτσι να παραμείνω ζωγράφος. Νοέμβριο του 1981, ένας αλλούτερος φίλος από τα Πανεπιστήμια και το Φοιτητικό Όμιλο Θεάτρου και Κινηματογράφου, ο Κώστας Καμαριάρης, με είχε πάρει μαζί του ένα ταξίδι, το μοναδικό μου, στο Όρος. Πρώτη μέρα, το απόγευμα, από το Κουτλουμούσι περπατήσαμε το μονοπάτιο στην Παναγούδα, ένα χαμόσπιτο. Με πήγε σε έναν κυρτωμένο γέροντα. Του είπε ότι είμαι ζωγράφος και εκείνος με ρώτησε αν κάνω εικόνες. Του έγραψα καταφατικά. Με ρώτησε αν προσεύχομαι, του απάντησα όχι. Μου έπιασε το χέρι με στα δυο του χέρια και με παρότρινε με επίμονο βλέμμα και γλυκό χαμόγελο: άσε τις εικόνες. Ζωγραφική να κάνεις. Ωστότε, όλοι οι θρησκευόμενοι μου λέγανε το αντίθετο. Μπερδεύτηκα. Βγαίνοντας έξω, καθάρισε με ένα φαλκίδι δύο βέργες κοντρούτσικες από μια μεγάλη δάφνη και μας τις έδωσε μπαστούνια για το δρόμο. Αργότερα έμαθα τι ήταν ο γέροντας Παΐσιος. Το βράδυ φτάσαμε περπατώντας στη Σταυρονικήτα. Μου έκανε εντύπωση ο ηγούμενος. Στην είσοδο της τράπεζας, με το χέρι ψηλά και τα μάτια χαμηλά, ευλογούσε με προσήλωση τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους. Νύχτα, στο απέριτο κελί του, άκουγα αμήλυτος να συζητάει με το βλέμμα πάλι χαμηλά για την ομορφιά και την αγάπη που υπερβαίνουν σε δύναμη τη μανία καταστροφής των απελπισμένων. Βασίλειος Γοντικάκης, Σταυρονικητιανός τότε. Αρκετές μέρες μετά, περιμένοντας το καραβάκι της επιστροφής στο λιμανάκι της Δάφνης, είδα στην προθήκη του βιβλιοπωλείου ένα βιβλίο του, Ισοδικών. Το πήρα. Και έμεινα έκτοτε στην αντίληψή του για την ενσάρκωση του πατημένου θανάτου στην εικόνα, ως εικαστική φανέρωση λειτουργικού ήθους. Έβρισκα σε αυτήν την πρόταση μια λυτρωτική ερμηνευτική της ζωγραφικής που όμοια της δεν είχα ξανασυναντήσει στις σωστότε αναγνώσεις μου. Ανεξαιρέτως, οι προηγούμενες δοξολογούσαν τον αδιαφυσβήτητο εκφρασισμό του υποκείμενου καλλιτέχνη. Άλλη αντίληψη. Μεγαλωμένος στην επαρχία, ήρθα στον χώρο των καλών τεχνών μετά από σπουδές νομικής επίσης στην επαρχία, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομωτινή. Θεωρητική υποδομή αναλυτικής σκέψης, χωρίς καμιά ευρύτερη καλλιτεχνική παιδεία που θεωρεί δεδομένη την αξία και τη λειτουργική χρησιμότητα της τέχνης. Έπρεπε να τα ανακαλύψω μόνος μου. Όπως όλα εκείνα τα στοιχειώδη αρχαίγωνα πράγματα, των οποίων η ανακάλυψη και η εμπέδωση επαφίονται στον προσωπικό μας μόχθο, δεν διδάσκονται, και έτσι εντέχνως περιμπίπτουν στη λύθη και την περιφρόνηση ως αυτονόητα. Ήθελα να παρακολουθήσω ζωγραφική στο εργαστήριο του Μόραλι, αλλά εκείνος βγήκε στη σύνταξη τη χρονιά που μπήκα στη σχολή. Εκεί δίδασκαν ακόμη με τεμπρεσιονισμό. Μας μπρόχνανε προς το μοντέρνο, τις κατασκευές, τις νέες τεχνολογίες και τέτοια. Δεν έβρισκα επαφή. Μου φαινόντουσαν ξένα. Αυτά που ζωγράφιζα αντιμετωπίζονταν σαν παλαιομοδίτικα. Καλά, αλλά συντηρητικά, σχεδόν κορνιζάδικα. Επαρχιώτικα, χωρίς νόημα και προοπτική. Δεν ομιλούσαν, έλεγαν, με το διεθνές λεξιλόγιο που κυριαρχούσε στις αγορές των μουσείων του προοδευμένου κόσμου. Η σχολή είχε αποδεχτεί το ρόλο της σαν ακαδημία εξυγχρονισμού. Τίποτα εντόπιο δεν φαινόταν να έχει θέση στο μέλλον. Είχα γοητευτεί ήδη από τα κείμενα και τη ζωγραφική του Γιάννη Τσαρούχη. Διέκρινα εκεί το νήμα μιας αδιατάρακτης ενότητας στην ιστορία της ζωγραφικής.
κάτι που μέσα του χωρούσε περισσότερα από την μετά τον Όθωνα ελληνική ζωγραφική και τα κεντροευρωπαϊκά της πρότυπα. Αντλούσε την καταγωγή του πολύ πριν την αναγέννηση. Συζητούσα τότε με κάποιους συμφοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Ματζαβίνο, τον Σακαγιάν, τον Φιδάκη, τον Μανουσάκη, τον Σπηλιόπουλο, τον πατριώτη μου, τον Χαραλάμπους. Άκουγα με αμήχανο θαυμασμό τα μαθήματα ιστορίας τέχνης της Μαρίνας Λαμπράκη, έψαχνα ένα βαθύτερο νόημα στα σεμινάρια φιλοσοφίας του Παύλου Χριστοδουλίδη. Αισθανόμουν ακόμα υπαρχιώτης, αμόρφωτος και ξεροκέφαλος, ανεπαρκής και επίμονος. Τα μοντέλα και οι συνθέσεις της σχολής μου φαινόντουσαν άψυχα και ανούσια. Δεν μπορούσα να καταλάβω το λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να τα ζωγραφίσω. Από μόνη της η σπουδή μου φαινόταν αδιάφορη για τους άλλους, αν δεν είχε κάτι να απευθύνει στο θεατή της πέρα από την έρευνα και τη μαθητεία του δημιουργού της. Δεν με έπειθαν ούτε οι ασκήσεις, ούτε οι προσωπικοί εκφρασισμοί, ούτε οι απαντήσεις στην ιστορία της τέχνης που αφορούσαν ενδεχομένως τους δασκάλους ή τους συμμαθητές ή τους ερευνητές του μέλλοντος. Ζωγράφιζα ανθρώπους και αντικείμενα του άμεσου περιβαλλοντός μου. Δεν ήξερα πώς να τα τοποθετήσω στην επιφάνεια της ζωγραφικής ώστε να αποκτήσουν πλαστικό ενδιαφέρον. Τα έβαζα στο κέντρο και κατενόπιον, να τα κοιτάζω και να μου αποκριθούν. Υπέθετα ότι η ζωγραφική είναι ικανή να δειχτεί όταν έχει κάτι προσωπικό να απευθύνει. Ήθελα να έχει εμφανές νόημα για την ευρύτερη κοινότητα. Αναρωτιόμουν τι θα ήταν ενδιαφέρον να αναπαρασταθεί, αλλά δεν το έβρισκα. Αισθανόμουν να αναλώνομαι άσκοπα, ανήμπορος να εξασκήσω αιτιολογημένη πιστικά την ομολογημένη από τον περίγυρο αναπαραστατική μου ικανότητα. Καλοκαίρι, στο σπίτι της Καλλιδρομίου, καθάριζα με υπομονή ένα παλιό ξύλο που είχα βρει πεταμένο στα σκουπίδια, ασβεστωμένο, παλίμψιστο χρήσεων από κάρινη κασέλα. Πάντα με εγωίτευαν τα παλιά χρησιμοποιημένα ξύλινα αντικείμενα και τα μάζευα, όπου και αν τα βρίσκα. Ένα ποτήρι νερό που ήπια και το ακούμπησε εκεί πάνω, το είδα ξαφνικά να λάμπει σκονισμένο στον ήλιο που έμπαινε από το παράθυρο. Άρχισα να ζωγραφίζω πάνω στο ξύλο αυτό που έβλεπα, τη σκόνη και το φως, το αυτονόητο. Η επαφή με το πραγματικό υλικό αύξησε τις απαιτήσεις της αναπαραστατικής μου επίδοσης. Ξέχασα τους ζωγράφους και αφοσιώθηκα στο ποτήρι και στο ξύλο. Μέρες πολλές δυσκολευόμουν. Ύστερα, αντί να προσθέτω, άρχισα να αφαιρώ χρώματα. Με τις άκρες των δακτύλων δούλευα, με το ελάχιστο να γίνει. Κάποια στιγμή, σαν αντίδωρο στην επιμονή, τα ίχνη των προσπαθειών μου φάνηκαν σαν αφομοιωμένο πάνω στη βιωμένη επιφάνεια του ξύλου, μαζί με τα σημάδια της αρχικής κατεργασίας και των μεταγενέστερων χρυσαών του. Σαν να είχε ενταχθεί στην κατατεθειμένη συλλογική μνήμη. Ύστερα ζωγράφισα σε ένα άλλο ξύλο μια διπλωμένη πετσέτα και ένα σαπούνι. Ένα κόκαλο ζώο μετά, ένα ψάρι και άλλα. Όταν αργότερα εξέθετα τα έργα από τα χρόνια της σχολής στην ώρα του Μπαχαριάν, έγραφα χρόνια ζωγράφιζα για να μάθω το πώς, μα όλο και πιο πολύ βεβαιώνομαι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αγαπήσεις και να δεις. Ύστερα, ό,τι είναι να κάνεις θα κάνεις και ό,τι είναι να φανεί θα φανεί. Άλλωστε η αμφιβολία, και αν δεν την κουβαλάς, ακολουθεί αυτή μονάχη της. Δεν μου ήταν το θέμα και η δεξιότητα αρκετά. Κάτι άλλο αισθανόμουν, πιο σημαντικό να μου λείπει. Ζωγράφισα ένα αυγό πάνω σε ένα ξύλινο βάκο που χρησιμοποιούσαν σαν σκαλοπάτι στην αποθήκη του σπιτιού που παραθέριζα το 1990 στο Μόλιβο, στη Μυτιλίνη. Ένα κλειστό λευκό σχήμα. Τίποτε ιδιαίτερο. Αν η ζωγραφική έχει κάποια αξία, θα μπορούσε να την έχει και σε ένα μόνο αυγό, δίχως πολύχρωμα και πολύπλοκα σχήματα. Η απόθεση της αναπαραστατικής δεξιότητας πάνω στην ταλέπορη επιφάνεια του ξύλου αρκεί άραγε από μόνη της για να έχει ζωγραφική κάποιο νόημα. Η επόμενη έκθεση είχε μόνο να βγάζω γραφισμένα, κρεμασμένα ταπεινά αναθήματα στην αλαζονία του δημιουργού τους. Μετά ζωγράφισα τα φυλάκια, τις κλίνες, την ελιά, ύστερα τα πρόσφορα και αναγνωρίσιμα σύμβολα κοινότητας, την κοινή μας μνήμη. Βλέποντας όλα μαζί τα έργα μου πρώτη φορά στην αναδρομική του Αγρινίου, μια μεγάλη έκθεση που σκάρωσα για να δείξω στους πατριώτες μου τι έκανα όλα αυτά τα χρόνια που είχα φευγάτος από τον τόπο μου, κατάλαβα κάτι σαν ύμενα τα διαπερνά. Τότε αίσθησα εκεί την ανάληψη και έφτιαξα τον αρχαίο τρόπο να φωτίζεις μαύρα τετράγωνα για την επόμενη αναδρομική στο Ίδρυμα Κηδονιαίο, στην Άνδρο. Ανέβηκα στη Βίνιανη και έφτιαξα το αδιάβαστο δάσος, να ελευθερώσω από τη θλίψη της ήττας τη μνήμη των νικημένων της αντίστασης και του εμφυλίου. Με την έλευση των παιδιών, φώτιζα συχνά πολύχρωμα πια ξύλα και κουρελάκια ανάκατα. Έκανα τις σημαίες και την ανακομιδή, τα χαρακωμένα έργα της Κύπρου και το κυπαρίσι δέντρο μνήμης. Χαζεύοντας τόσο καιρό το φως, βρίσκομαι γονατισμένος ακόμα στο σκοτάδι. Και να είμαστε στα στοιχειώδη. Ακόμα δυσκολεύομαι να ζωγραφίσω. Αναρωτιέμαι κάθε φορά από πού να αρχίσω, πώς να σχεδιάσω, τι χρώματα να βάλω, σαν να μην έμαθα τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
και ας χρωστάω τόση γνώση και θαυμασμό και ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που με βοηθήσανε να καταλάβω κάτι από το τι, το πώς και το γιατί της τέχνης. Πριν αρκεστώ στα υπάρχοντά μου, στον καιρό της μαθητείας, μετά τις πρώτες αφελείς αντιγραφές, έψαχνα μυστικά της αναπαράστασης στη ζωγραφική που με εγωίτευε. Ο Νταβίντσι, ο Τισιανός, ο Βερμέρ, τα πορτρέτα του Φαγιούμ, οι εικόνες, ο Τσαρούχης, ο Λοπέζ, ο Κιούπερ. Από το έργο του Αντώνιο Γκαρσία Λόπες κρατήθηκα στη ζωγραφική όταν γύρω μου οι πολίτες θεωρούσαν πεθαμένη. Και από τα έργα του Γιούρι Κιούπερ κρατήθηκα στη μνήμη όταν την απέρριπταν σαν στήρο αναχρονισμό. Αυτό ίσως να φαίνεται προφανές. Και κάτι άλλο όμως, πιο δυσπρόσιτο αλλά και επιτακτικό, αναγκάζει το αποτέλεσμα. Αρμονία αφανής, φανερής Κρήτο. Ο Τζιακομέτη, παραδείγματος χάρη, που με το πρόσχημα του μοντέλου του επαναλάμβανε κάθε φορά το κοινό σχήμα της ανθρώπινης παρουσίας. Ή ο Άντωνι Τάπιες, με την απλότητα της ύλης, και ο Μαρκ Ρόθκο με τη βαθύτητα του χρώματος, που μου υπέδειξαν ο καθένας με τον τρόπο του το μέτρο στην αναπαραστατική ζωγραφική. Πώς μπορούν οι σιωπές να αποκτούν νόημα στην εικόνα. Ή τα λείψανα του πολιτισμού με συσσωματωμένο παλίμψιστο το χρόνο της χρήσης πάνω τους. Ή ο Ζεύξης και ο Παράσιος, που ποτέ δεν είδαμε τη ζωγραφική τους, και ίσως γι' αυτό η άμυλά τους θεμελιώνει ως αέναο ζητούμενο την πιστικότητα της αναπαράστασης. Ή η βυζαντινή εξαντλητική άσκηση της επανάληψης τελετουργικών, ώστε χειρίαν αξίων να αποδοθεί πνεύμα εξαρκώς. Ή εκείνο το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς, που εκτέθηκε ψηλά στην κόκκινη γωνία, στο εικονοστάσι της νεωτερικότητας. Ορθογωνισμένο πρόσωπο, το σκοτεινό κενό της αγνωσίας του Θεού, αντί για τη θεωμένη σάρκα των λατρευτικών αγαλμάτων στο σκοτεινό ιερό των αρχαίων ναών. Το πνεύμα της εικόνας, το καλό καγαθόν, οι οπτικές διορθώσεις, η καλή αλλίωση, η υπανταλλαγή των αισθήσεων, η ενδόξη παράσταση, η ενεταίρα μορφή, το πανταχού παρόν αναναπαράστατο, η παρουσία του σύμπαντος χρόνου, το αχυροποίητο της χειροτεχνίας, το βλέμμα της ζωής μπροστά από το θάνατο, το φως στο σκοτάδι, το θάμβος. Σε αυτό που αντιλαμβάνουμε σαν τέχνη, όλος ο κόπος κάθε φορά είναι να διαπραγματευτούμε τα ίδια προβλήματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο που βραχοβραφούσε στα σπήλαια ή έφτιαχνε ανθρώπους και θεούς στον Παρθενώνα ή έβλεπε το πνεύμα των προσώπων στην ανθρώπινη έρημο ή μηχανεύονταν πτυτικές μηχανές ζωγραφίζοντας επίγειους αγγέλους ή απλώς απέστρεφε το πρόσωπό του από την εικόνα για να τη δει αλλού. Το ουσιώδες παραμένει απαράλλακτο. Να ζήσουμε κι εμείς τη ζωή που μας αναλογεί, την πολυπόθητη μοναδική κάθε φορά επανάληψη. Να αξιωθούμε στο ασύλληπτο. Φτιάχνοντας έτσι κι αλλιώς το άφτιαγο όταν φτιάχνουμε κάτι. Από τη συσσόρευση περιττών, απορριμμάτων και αποβλήτων, αναγκαία συνέπεια του καταναλωτισμού που μας επιβάλλει την ανάγκη απόκτησης συνεχώς νέων πραγμάτων, κρατούσα κάποια παλιά, άχρηστα υπολείμματα, αμελητέα, ξύλα και υφάσματα κυρίως. Τα φρόντιζα με επιμονή και επιμέλεια που θα αναλογούσαν σε αντικείμενα πολύτιμα. Ζωγράφιζα πάνω τους κάτι από τη μνήμη της χρήσης ή της προσδοκίας και τα ενέτασα ξανά στο χρηστικό μας κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι η οικολογική συνείδηση, η συνείδηση καταγωγής του τόπου και του χρόνου της υπόστασής μας, η ενσάρκωση της ανάγκης μας να διαστέλουμε στην αιωνιότητα το πρόσκαιρο και το φθαρτό του καθημερινού μας βίου. Νιώθω πάντως παρήγορο και αναζωογονητικό να εργάζομαι έτσι ώστε τίποτε να μην είναι για πέταμα. Το ελάχιστο και το ασήμαντο, αν σκοντάψεις μπροστά τους, πιστοποιούν τη συνέχεια του κόσμου και αντανακλούν το μέγιστο και το σημαντικό του νοήματος της ζωής μας. Το άφατο, το άπειρο, το ούτε ακριβώς κατανοητό ούτε ακριβώς χρήσιμο πλην εγερτικό και αναστάσιμο της πεπερασμένης μας ψυχής. Η βαθύτερη ανακούφιση που μου παρήχει η ζωγραφική όλα αυτά τα χρόνια είναι όταν ένα έργο αποκαλύπτεται σαν θαύμα, απρόβλεπτα, σαν να διαφορεί για τον αναγκαίο χρόνο, την αναγκαία προετοιμασία, την αναγκαία σκέψη ή την αναγκαία επιμέλεια. Έρχεται αβίαστα, με τη δική του ανάγκη. Λέω τώρα με βεβαιότητα πως αυτά τα έργα μου είναι χαρισμένα. Αντίδωρο σε άλλους κόπους και πόνους, ενδότερους, σε άλλες καταποντήσεις και κατακριμνισμούς. Αντίδωρο σε συντριβή και κένωση είναι η χάρη. Αυτή αναδίδει το κάλος, την ομορφιά, την ωραιότητα. Αυτή ορίζει την οδό. Αυτή μας οδηγεί στο φως από το σκοτάδι. Αλλιώς προς τι η οδός, προς το σκοτάδι. Ένα φωτεινό παραπέτασμα στο χάος είναι η ζωγραφική.